Ανοιξιοδρόμος για την υπουργική απόφαση που θα χαρακτηρίζει τον Παλίγκρεμνο στον πλακιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου ως προστατευόμενη περιοχή, βάζοντας ταφόπλακα στα σχέδια για ξενοδοχοποίηση του μνημείου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα ψήφισε την πρόταση του Δήμου Αγίου Βασιλείου, τη μελέτη που εκπώνησε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας για το χαρακτηρισμό ως τοπίο η περιοχή του Παλίγκρεμνου. Τα 200 στρέμματα τα οποία λέει η ειδική περιβαλλοντική μελέτη θα προστατευτούν στην περιοχή μας, θα αποκλειστούν οι κατοικίες στην περιοχή αυτή και θα υπάρχουν κάποιες χρήσεις όπως είναι το κολύμβι, το ψάρεμα, διάφορες χρήσεις, μονοπάτια μέσα στην περιοχή αυτή περιπατητικά. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τη μελέτη τεκμηρίωσης για την προστασία του βράχου, εισηγούμενο έτσι θετικά προς το Υπουργείο για το χαρακτηρισμό της περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται μια περιοχή που ενώ θα έπρεπε να είναι χαρακτηρισμένη από παλιά μέσω του ΣΚΟΑΠ, σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο ήρθε να αποκαταστήσει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Παράλληλα υπήρχε και μια επένδυση η οποία έχει αδειοδοτηθεί νόμιμα και η οποία προφανώς θα έχει να αντιμετωπίσει την καινούργια κατάσταση όπως το ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δήμαρχε, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ενώ πρόκειται για ένα μνημείο, τελικά να διακυβεύεται η ίδια του ύπαρξη? Σίγουρα γίνανε λάθη πολλά και να κάνουμε και την αυτοκριτική μας και εμείς και η πολεοδομία και όλες οι υπηρεσίες. Είχαμε κάποια προβλήματα. Πιστεύω όμως ότι τώρα ήρθε η ώρα που πραγματικά θα αναδείξουμε την περιοχή μας, θα δούμε όλα αυτά τα οποία γίνανε να μας γίνουν μάθημα για να μην έχουμε προβλήματα και στο μέλλον. Έχουμε κάνει πρόταση στους δήμους, στους φορείς, στις οικολογικές οργανώσεις και σε όποιον μπορεί να έχει άποψη επί των θεμάτων αυτών, σε περιοχές ή εντός ή εκτός νατούρα, τέτοιας μορφής όπως ο Παλίγκρεμνος, να εκπονήσουν τις αντίστοιχες μελέτες για να δούμε αν μπορεί να χαρακτηριστούν ως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και να έχουμε χαρακτηρισμό και προστασία αυτών των περιοχών και να μην φτάνουμε σε αυτά τα διέξοδα που έφτασε το σημερινό θέμα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης αξιολόγησης και χαρακτηρισμού της περιοχής του Παλίγκρεμνου, αναδείχθηκε για άλλη μια φορά η σπουδαιότητα του μνημείου. Δεν είμαστε προφανώς κανείς από εμάς απέναντι και ενάντια στις επενδύσεις. Πρέπει όμως να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε ποιο είναι το διακύβευμα. Εδώ συζητάμε για την καταστροφή ενός φυσικού μνημείου του τόπου μας έναντι 14 κλινών. Γιατί γι' αυτό πρόκειται. Από τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έλειψαν και οι εντάσεις. Όταν το λόγο πήρε η αρχιτέκτονας Μαρία Φρατζή, εκπροσωπώντας την πλευρά της επενδύτριας, συγκεντρωμένοι ξέσπασαν ζητώντας να της αφαιρεθεί ο λόγος, καθώς το θέμα συζήτησης ήταν η προστασία του Παλίγκρεμνου και όχι η παρουσίαση της επένδυσης με το υπόσκαφο ξενοδοχείο στη ράχη του Βράχου. Κάποιοι μας κατηγορούν ότι δεν είμαστε υπέρ της ανάπτυξης. Βεβαίως είμαστε υπέρ της ανάπτυξης και γι' αυτό σταματήσαμε το ΣΚΟΑΠ, αλλά δυστυχώς την ανάπτυξη δεν την εννοούμε με αυτά τα συγκεκριμένα κριτήρια, το να χτίζομαι σε ένα τοπόσιμο πάνω ενοικιαζόμενα δωμάτια.